Έχουμε πολλά να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των έργων. Έργα υποδομών, τα οποία στην Κρήτη τα συζητάμε τακτικά, με την κάθε ευκαιρία η οποία μας δίνεται. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Σκουλά που είναι μαζί μας, είναι Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας, κύριε Σκουλά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Μαζί μας είναι και η Γιώτα Αρχοντάκη, για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είδα και σήμερα τις εξελίξεις από το Δήμο Ηρακλείου για το ΒΟΑΚ, σε εγρήγορση αυτοδιοίκηση. Βέβαια, οφείλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε οι κριτές της κεντρικής κυβέρνησης, οι συνδρομητές της κεντρικής διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον τόπο μας. Είναι ευθύνη μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δίνουμε τις δικές μας παροτρύνσεις, σημειώσεις, τις δικές μας νότες και ανάγκες, οι οποίες είναι αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα και βλέπουμε κάθε μέρα. Ότι συμβαίνουν και ότι είναι ανάγκη να συμβούν. Και κακά τα ψέματα, κύριε Σκουλά, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι ένα έργο για το οποίο πολλά χρόνια λέμε, πολλά έχουν υποθεί, πολλές προσπάθειες γίνονται. Οπότε νομίζω ότι είναι αναγκαίο όλοι οι φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προχωρήσει. Θα μας απασχολήσει για αρκετά χρόνια ακόμα, διότι είμαστε στο 2024. Η σύμβαση θα υπογραφεί το 2025, προβλέπει πενταετή διάρκεια εκτέλεσης, άρα μέχρι το 2030 σίγουρα, χωρίς αυτό να υπερυπολογίσουμε τα έκτακτα της καθυστερήσης στην εφαρμογή των μελετών, τις απαλωτριώσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο Βόρειος Οδικός Άξονας. Οπότε θα έχουμε μία μακρά συζήτηση σε αυτό το θέμα, μία μακρά παρακολούθηση από μέρος της αυτοδιοίκησης, η οποία θα διαρκέσει χρόνια όσο και η εκτέλεση αυτού του κεφαλαιόδους έργου. Να περάσουμε στο κομμάτι φράγματα, να ανοίξουμε αυτήν την ατζέντα που πολύ μας ταλαιπωρεί, ιδίως όταν αντιμετωπίζουμε καιρικές συνθήκες οι οποίες καθόλου βροχή δεν έχουν. Οπότε να μας πείτε λίγο για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα φράγματα. Περιμένουμε να πέσει βροχή για να γεμίσουν. Το πιο αισιόδοξο που μπορώ να σας πω και το πιο άμεσο και επενετέο από την υπηρεσία μας είναι η ολοκλήρωση του φράγματος της Πλατιώτισσας. Το φράγμα της Πλατιώτισσας είναι μια κεφαλαιώδης δημόσια επένδυση η οποία βρίσκει τις τελευταίες πινελιές της αυτές τις εβδομάδες. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες έμφραξης. Ήδη ό,τι νερό βροχής πέφτει μαζεύεται στο φράγμα της Πλατιώτισσας. Έχουμε συγκαλέσει αύριο στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων σύσκεψη με τους αρμόδιους δημάρχους Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσιών, οι οποίοι αρδρεύονται από το φράγμα της Πλατιώτισσας και περιμένουμε να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις σε σχέση με τα δίκτυα και τη διανομή του νερού που από το φετινό υδρολογικό έτος θα αρχίσει να σωρεύεται στο φράγμα της Πλατιώτισσας. Είναι ένα έργο οραματικό από τη δεκαετία του 50, το οποίο έχουμε την τιμή σαν υπηρεσία, σαν περιφέρεια Κρήτης, να ολοκληρώνουμε σε αυτή τη φάση με τις προσπάθειες των στελεχών της υπηρεσίας μας και τον συντονισμό πάντα του κυρίου Αρναουτάκη. Τι είναι εκείνο το οποίο θα βάλετε στο επίκεντρο, στη σύσκεψη? Καταρχήν τη μέθοδο διανομής του νερού, το οποίο από τον προσεχή χειμώνα θα αρχίσει να μαζεύεται και ήδη μαζεύεται στο φράγμα της Πλατιώτισσας. Εμείς δηλαδή έχουμε σαν προτεραιότητα το νερό το οποίο μαζεύεται τώρα, αντί να περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης για τα δίκτυα του φράγματος, να αρχίσει να διανέμεται στο υπάρχον το τοπικό δίκτυο. Υπάρχει δημοτικό δίκτυο στην περιοχή εκεί, στο οποίο θέλουμε να παροχετεύσουμε το νερό το οποίο θα μαζεύεται. Από του χρόνου και όλα αν είναι δυνατόν, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του Συμβούλου Πλήρωσης του Φράγματος. Άρα λοιπόν η σύσκεψη έχει να κάνει με αυτή την προοπτική, έχει να κάνει με την προσβασιμότητα των κατοίκων της περιοχής στις αγροτικές περιουσίες περιμετρικά του φράγματος, με τον καθαρισμό των δρόμων, με οποιαδήποτε τελευταία τεχνική λεπτομέρεια μπορεί να βοηθήσει στις τελευταίες πινελιές παράδοσης αυτού του έργου. Υπάρχουν εκκρεμότητες που θα μας απασχολήσουν? Όχι. Όχι. Στη φάση κατασκευής φράγματος τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί και ολοκληρώνονται σταδιακά. Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα ουσιαστικά, έτσι? Ναι, δηλαδή, για το φράγμα της Πλατιώτισσας βέβαια πανηγυρικό και δικαιολογημένα πανηγυρικό. Ξεκίνησε από μία αδράνεια πολιετή το Μάρτιο του 2023
και συνεχίζει δυναμικά για την ολοκλήρωσή του μέχρι το. Αρκετές δεκαετίες το περιμέναμε. Βέβαια. Βέβαια. Καλά για το είναι όμως, είναι όμως ένα έργο που νοείς για την περιοχή. Έτσι. Και γενικότερα τα φράγματα με δεδομένες και τις συνθήκες. Βέβαια, έχουμε μελετητική οριμότητα για να βάλουμε το φράγμα των Αμοιρών της Βιάννου, το οποίο το υποβάλαμε και τον Φεβρουάριο που πέρασε, αλλά τελικά το Υπουργείο δεν το πέρασε. Για το λίμνο δεξαμενή Στερνών έχουμε μια σχετική πρόοδο στο φράγμα Πρινιά Ασιτών σε επίπεδο περιβαλλοντικών μελετών. Έχουμε σχέδια. Και δουλεύουμε επίσης τον ταμιευτήρα βασιλικών νοηγίων σε φάση μελετών. Θα πάμε σε μια έτσι, περιφερειακή συνολική διαχείριση και εικόνα των φραγμάτων και αυτού που λέμε νερό και διαχείριση του κύριου Σκούλα. Είναι θέμα πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Είναι θέμα πρωτοβουλίας της κυβέρνησης αν θα δημιουργήσει ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης φραγμάτων, το οποίο είναι και το ευκταίο, το επιθυμητό, κατά την άποψή μας. Ο οποίος ενιαίος φορέας θα πρέπει να διαχειριστεί όλο αυτό το υδάτινο δυναμικό του νησιού μας με ενιαία λογική και ενιαία παρακολούθηση. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά όλα αυτά. Το φράγμα ενίου να το παρακολουθεί άλλο τον Αποσελέμη, άλλο στην Πλατιώτισσα, άλλο στη Φανερωμένη. Έχουμε δει ότι αναφύονται προβλήματα από αυτή την διοικητική χαλαρότητα. Προφανώς και πρέπει να δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης φραγμάτων. Με προϋπολογισμό, με προσωπικό, με δυνατότητα παρέμβασης άμεσης και διαχείρισης ορθολογικής. Στην πράξη φαίνεται να είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι θέμα προθέσεων, πολιτικών προθέσεων. Μακάρι να ήταν και αυτό θέμα της περιφέρειας. Άρα λέμε για προθέσεις άλλων, όχι της περιφέρειας. Ναι, δηλαδή πολιτικές αποφάσεις. Βέβαια. Είναι σε άλλο διοικητικό επίπεδο. Είστε αισιόδοξος όμως. Το επισημαίνουμε κάθε τόσο με έγγραφα, τουλάχιστον. Το δείχνουν οι εξελίξεις ενδεχομένως. Βέβαια. Πάμε λίγο στο κομμάτι που λέγεται δρόμοι. Και εκεί είναι μεγάλο το αγκάθι, κύριε Σκουλά. Πριν από λίγο, μάλιστα, τηλεθεατής ρωτούσε για το κομμάτι Αρκαλοχώρη-Βιάννος. Α, έχουμε αισιόδοξα νέα για τον ακροατή και για τους πολίτες της περιοχής. Η παράκαμψη Αρκαλοχωρίου, μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων, ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες. Πιστεύω μέσα στις γιορτές θα έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Έχουμε τελειώσει με τα ασφαλτικά σε όλο τον άξονα. Βάζουμε στη θέα στην περιοχή του κόμβου αυτές τις μέρες και θα ακολουθήσουν στη θέα στην δεξιά μεριά όπου υπάρχουν οι προσχώσεις και η κατηφορική κλίση του πρανούς. Κάτι ελάχιστα φωτιστικά και η διαγράμμιση και πιστεύουμε ότι μέσα στις γιορτές θα έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Ο κόμβος Αρκαλοχωρίου, ο οποίος θα διευκολύνει τη μετάβαση προς Βιάννο κατά τουλάχιστον 10-12 λεπτά νωρίτερα. Ο κόσμος το δικαιούται αυτό το έργο, η περιοχή το δικαιούται αυτό το έργο και είμαστε στη χαρούμενη φάση να πούμε ότι τελειώνουμε με αυτό. Κάτι που φυσικά το απαιτούν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα διευκολυνθεί πάρα πολύ. Έτσι. Και βέβαια ο κόσμος, οι επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους πολλές ώρες, πρέπει να σας πω ότι ο τηλεθεατής ήταν μάλιστα και ο οδηγός επαγγελματίας. Το δικαιούνται. Και το παραδίνουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ωραία, το παραδίνουμε τώρα τα Χριστούγεννα. Μέσα στο 25 ευελπιστούμε να έχουμε κάνει και τον κυκλικό κόμβο που είναι δυτικά του Αρκαλοχωρίου στην περιοχή που γίνεται η διασταύρωση με Χουμέρι, Αρχοντική και θα έχουμε και αυτή την παρέμβαση στην περιοχή από την ίδια διαδικασία εκτέλεσης έργου. Έχω την αίσθηση ότι η οδική ασφάλεια και η κατάσταση του δικού μας δικτύου, κύριε Σκουλά, είναι ψηλά στις προτεραιότητες και νομίζω ότι έτσι πρέπει κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης για τον οποίο συζητάμε. Η Κρήτη έχει οδικές αρτηρίες πάρα πολλές και με μεγάλη επικινδυνότητα. Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε την ανακατασκευή στην πραγματικότητα του οδοστρώματος σε όλη την παλαιά Εθνική Οδό της Κρήτης. Έχουμε ένα έργο 27.300.000 ευρώ προϋπολογισμό. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα ολοκληρώσαμε την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε όλη την περιοχή από το Μάραθο μέχρι το Πέραμα Μυλοποτάμου. Έγινε και η διαγράμμιση μάλιστα αυτή την εβδομάδα. Και όλη η εικόνα αυτού του επαρχιακού δικτύου στους Δήμους Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου έχει μετά από δεκαετίες ανακατασκευαστεί στην πράξη και έχει αναβαθμιστεί εκθετικά όλη η οδική ασφάλεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο αυτό έργο
συνεχίζεται με παρέμβαση αυτή την εβδομάδα από το Γάζι, περιοχή Κουριτών, μέχρι τον Αρόλιθο, ασφαλτόστρωση, αντικατάσταση όλου του ασφαλτοτάπητα με νέο αντιολισθηρό, και φυσικά στην ίδια αυτή έκταση θα μπουν στη θέα πινακίδες, κλαδοκοπές, καθαρισμοί, και αυτό είναι ένα μέρος του συνολικού έργου, το οποίο αφορά ένα μήκος 122 χιλιόμετρα. Εκτελέσαμε επιπλέον σε αυτή την ίδια περίοδο άλλα χιλιόμετρα από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι στα Χανιά, και μέσα στο χειμώνα θα μπούμε να κάνουμε όλη την δύσκολη περιοχή του Κακού Όρους με αντικατάσταση στιθέων και ασφαλτοτάπητα από τον Κόμβο Επισκοπής μέχρι το Αρίνα, καθώς και το κομμάτι από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη. Και στο Κακό Όρος, ξέρετε, είναι και το κομμάτι, το προστατευτικό στιθέων αυτό τώρα, μια παγίδα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στην αρχή της σεζόν, μας έστειλε τηλεθεατές φωτογραφίες. Τα έχουμε υπόψη. Είχαμε μια άλλη εργολαβία. Επειδή καθυστερούσε με δικαστική διαμάχη, το αφήνουμε και εκτελούμε με αυτή την χρηματοδότηση την αντικατάσταση και των στιθέων και του ασφαλτοτάπητα πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Είναι σημαντικό, και μάλιστα, να χρειαστεί, ναι. Και μάλιστα θα χρειαστεί να πάρουμε και από το Πρανές κάποια κομμάτια για να εγκατασταθούν τα στιθέα με τρόπο ασφαλή, τα νέα στιθέα, στη διαδρομή αυτή της περιοχής. Άρα άτυπα ενδεχομένως να γίνει και μια διαπλάτηση, ας ναι, πούμε. Ακριβώς, 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 ακριβώς. Εντός των ορίων της απαλωτρίωσης, βέβαια. Μάλιστα. Θα γίνει. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό. Τώρα, επειδή είμαστε και σε περίοδο βροχοπτώσεων, θέλουμε να ελπίζουμε. Δεν είχαμε βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, παρότι περιμέναμε πιο έντονες βροχοπτώσεις. Σίγουρα τέτοιες που δεν θέλουμε να δημιουργούν προβλήματα. Είμαστε όμως έτοιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας. Και τι ρωτάω, και στο κομμάτι των δρόμων, κύριε Σκουλάκη, αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο μπορεί να σας προβληματίζει πολύ έντονα, και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των γεφυρών. Η ερώτησή σας αφορά καταρχήν τους συναδέλφους της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, εις ό,τι αφορά το κομμάτι των τεχνικών έργων και των γεφυρών, σας λέγω ότι έχουμε προκηρύξει διαγωνισμό με χρήματα του Υπουργείου 10 εκατομμύρια, τα οποία με πρωτοβουλία του ο κ. Στραναουτάκης απέσπασε επίμονα ετώντας τα από το Υπουργείο, διαγωνισμό για 24 γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα για πλήρη ανακατασκευή. Την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή βάλαμε όρο. Βάλαμε όρο. Επειδή. Προστασία, βέβαια. Βέβαια. Προφανώς. Άμα βλέπετε, κάθε τόσο κάνουμε σωστικές παρεμβάσεις για να μην πέφτουν τα σίδερα και τα τσιμέντα στα κεφάλια των πολιτών. Παράδειγμα, η Καζαντζίδη εδώ. Προφανώς. Είναι από τις πρώτες που θα φτιαχτούν αυτοί. Ναι. Δυστυχώς είναι πολλές οι γέφυρες που έχουν προβλήματα. Έχουμε προτεραιοποιήσει, Γιώτα, τις γέφυρες του ΒΟΑΚ με ποια σειρά ανάγκης θα πρέπει να γίνει η παρέμβαση. Από ποια θα ξεκινήσετε? Σίγουρα από αυτές που είναι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Από τις πιο πολυσύχναστες. Είναι θέμα κοινής λογικής. Ναι. Τι δηλαδή κινδυνεύει περισσότερο? Ποια είναι σε χειρότερη κατάσταση, ποια είναι σε περισσότερη χρήση? Σίγουρα η γέφυρα στην Αλικαρνασσό, αλλά και η γέφυρα του Παλαιοκάστρου και η γέφυρα της Γιοφύρου είναι μέσα σε αυτές. Των Σισών. Των Σισών, βέβαια. Βέβαια. Όλες αυτές τα λινοπεράματα είναι όλες στο πρόγραμμα. Και το έργο πρέπει να γίνει πολύ σύντομα, η διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να εκτελεστεί και μέσα στο 25. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τι χρονικό ορίζοντα θα βάζατε? Άμεσα. Να ξεκινήσει το 25, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια δικαστική εμπλοκή. Ναι. Αυτή είναι η ανησυχία μας. Αυτή είναι η ανησυχία σε κάθε έργο. Γιατί εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Και με τις γέφυρες ολοκληρώνουμε και αυτή την παρέμβαση. Έχουμε στείλει στο Υπουργείο ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες τα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με κάποια χρηματοδότηση για την οδική τους ασφάλεια. Εστιάζουμε ήδη στο κομμάτι από το Φόδελ, από τους Πέρα Γαλλίνους μέχρι τα λινοπεράματα, όπου χρειαζόμαστε νέα άσφαλτο, χρειαζόμαστε στιθέα, χρειαζόμαστε καθαρισμούς πινακίδες. Εστιάζουμε στο κομμάτι από το Κόμβο Πανόρμου Πέραμα μέχρι το Σφακάκι στο Ρέθυμνο. Εστιάζουμε στο κομμάτι από Καλύβες μέχρι Σούδα. Ναι. Εστιάζουμε στο κομμάτι Κίσαμος Χανιά. Και επειδή ο Βόρειος Οδικός Άξονας, όπως είπα και νωρίτερα στην Γιώτα, θα είναι ένα θέμα ολοκλήρωσης τη δεκαετία του 30,
Δεν μπορούμε μέχρι τότε. Δεν μπορούμε. Μα μόνο η συμβατική περίοδος. Υπογράφεται η σύμβαση το 2025, το ξαναείπαμε. Ναι. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι πενταετία. Άρα 2030, αν είμαστε μέσα στον προγραμματισμό μας. Όταν όμως γνωρίζουμε ότι η σύμβαση προαίρεσης συμπεριλαμβάνει ήδη το Κίσαμος Χανιά, τον κόμβο από τη Σούδα μέχρι το αεροδρόμιο Χανίων και ό,τι άλλο προκύψει από μελέτες, από απαλωτριώσεις, από μελέτες εφαρμογής, από έκτακτα, από απρόοπτα, από χρηματοδοτήσεις, από απαλωτριώσεις. Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε ότι το 2030 θα έχουμε βόρειο ειδικό άξονα, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ, κύριε Σκουλά. Λοιπόν, μέχρι τότε, και οι δύο. Μέχρι τότε, εμείς που ως περιφέρεια Κρήτης έχουμε την αρμοδιότητα συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην Κρήτη, οφείλουμε να γρηγορούμε και να απαιτούμε. Και να απαιτούμε. Να ακούσει και να δώσει χρήματα και όχι στο όνομα του ΒΟΑΚ ή του Αεροδρομίου Καστελίου. Ή της αναμονής. Ή της αναμονής. Της αναμονής. Να λέμε Κρήτη έτσι. Και πολλά παίρνει. Λοιπόν, και θα πούμε ότι εκτελούμε και άλλα δύο έργα. Το ένα 35 εκατομμυρίων με μία πρόσθετη χρηματοδότηση άλλων 10 εκατομμυρίων για τους επαρχιακούς δρόμους που αυτή τη στιγμή επισκευάζουν σημαντικά τμήματα του επαρχιακού δικτύου στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Και επίσης, ξαναλέμε αυτά τα 27 εκατομμύρια για την παλιά Εθνική Οδό που θα την αναμορφώσει και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Καλό Χωριό. Πέρα από τα τμήματα που προαναφέραμε. Άρα βρισκόμαστε και δεν αναφερόμαστε καθόλου στις μελέτες, δεν αναφερόμαστε καθόλου στον κόμβο πεζών που θα είναι η επόμενη πρόκληση για την υπηρεσία μας. Είμαστε σε μια ένταση παραγωγής έργου με τη βοήθεια των στελεχών της υπηρεσίας μας και την πολιτική καθοδήγηση του Περιφερειάρχη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα. Ευχαριστούμε.